Ο ιδρυτής πασίγνωστης εταιρείας που κατασκευάζει παπούτσια και δερμάτινα είδη ανέλαβε να χρηματοδοτήσει τις εργασίες συντήρησης του Κολοσσέου της Ρώμης. Οι εργασίες αποκατάστασης του ιστορικού μνημείου θα αρχίσουν στο τέλος του χρόνου, θα διαρκέσουν 2 χρόνια και θα κοστίσουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρώτη φορά μάλιστα που η Ιταλία χρησιμοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια για την συντήρηση ιστορικών μνημείων. Είναι ένα από τα διασημότερα ιταλικά μνημεία. Ολοκληρώθηκε το 80 μετά Χριστόν και έγινε σύμβολο αιματοβαμμένων θεαμάτων. Χιλιάδες μονομάχοι χάθηκαν στις μεταξύ. Ιδιωτικά κεφάλαια για την συντήρηση ιστορικών μνημείων. Είναι ένα από τα διασημότερα ιταλικά μνημεία. Ολοκληρώθηκε το 80 μετά Χριστόν και έγινε σύμβολο αιματοβαμμένων θεαμάτων. Χιλιάδες μονομάχοι χάθηκαν στις μεταξύ τους μάχες εις την πάλη με άγρια θήρια. Το πέρασμα του χρόνου όμως άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια του στο μεγαλειώδες Κολοσσέο που έχει μαυρίσει από τη μόλυνση και τρέμει από τις δονήσεις που προκαλεί γειτονική γραμμή του μετρό. Έντονη ήταν και η φόβη για την ασφάλεια των επισκεπτών, καθώς το τελευταίο διάστημα έπεφτα τμήματα του μνημείου. Uno dei grandi monumenti del mondo, uno dei monumenti che rappresentano l'Italia in tutto il mondo, deve essere restaurato. 25 εκατομμύρια ευρώ προσέφερε η εταιρεία Τόντζ για την αποκατάσταση του μεγαλειώδους μνημείου, βάζοντας τέλος στον εφιάλτη, όπως τόνισε ο Δήμαρχος της Ρώμης. Ha fatto un gesto che è quello di dire il Colosseo ha bisogno di essere restaurato, se serve noi ci siamo. Το Κολοσσέο θα παραμείνει ανοιχτό στα 2 χρόνια που θα διαρκέσει η συντήρησή του. Οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται από τα κελιά των μονομάχων μέχρι τα θεωρία του μνημείου, αξιοποιώντας τα πολυμέσα που θα εγκατασταθούν. Είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία χρησιμοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια για τη συντήρηση ενός μνημείου αυτού του μεγέθους και η κυβέρνηση ελπίζει το μοντέλο αυτό να επαναληφθεί, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα συντήρησης και άλλων τμήματων της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η παράσταση Music All ανεβαίνει στη νέα σκηνή του θεάτρου Bumbington. Πρόκειται για μια σειραφή musical βασισμένη σε μια ιστορία την οποία επιμελήθηκε η Ευελίνα Παπούλια και περιγράφει πώς ένας έκπτωτος άγγελος προσπαθεί να κατανοήσει το θαύμα της αγάπης. Ιδιαίτερα τον 20ο αιώνα, η μορφή των αγγέλων στην τέχνη λειτουργεί ως εφαλτήριο αφήγησης, ένας ραψοδός και εποδός στον κόσμο των ανθρωπίνων δραμάτων που λειτουργεί ως καταλύτης της αγάπης. Από το γαλάζιο άγγελο στα φτερά του έρωτα και από το Κεμόν Κογλάς της Μιλέν Φαρμέρ, οι ήρωες σύγχρονοι αντιήρωες θα τιμωρηθούν για τα πάθη τους και θα ευεργετηθούν για τα λάθη τους σε βάθος χρόνου. Η δημιουργία του music hall της Ευελίνας Παπούλια δεν απέχει ιδιαίτερα από αυτή τη φόρμα. Με αφηγηματικό καμβά το ελληνικό και ξένο musical περιγράφει, καταγράφει, δομεί και αποδομεί τα καλώς και κακώς κείμενα στον κόσμο της αγάπης και της απάτης. Στη μονοκρατορία της ανθρώπινης ψυχής, στον πλανήτη Γη, που η ύβρις αποτελεί προσωνύμιο του ερωτευμένου, η ηθική, υποσκιασμένη από ένα σαρδόνιο πόθο, προσπερνά τους περιορισμούς της γλώσσας και αφηγείται με στίχους και μουσική την ποιοτική και ποσοτική ποιητικότητα ενός εγκλήματος που ποτέ δεν θα επιτελεστεί. Κατήγορος και κατηγορούμενος στο ίδιο έδρανο, δεν θα μάθει ποτέ το λόγο της τιμωρίας του. Ένα πείραμα μακριά από τη φόρμα του καμπαρέ και του musical ενσωματώνει τις αρετές των 2 καλλιτεχνικών εκφράσεων σε ένα αμάλγαμα ψυχής που φανερώνει μόνο όσα ποτέ δεν θα φανερωθούν και κρύβει όσα τόσο έγλωτα μπορούν να πουν αποκλειστικά τα μάτια. Στο μουσικό σχήμα Zan The Band συμμετέχουν η Ευελίνα Παπούλια, Μαρία Σολομού, Αποστόλης Ψυχράμης, Ίντζι, Γκάγκα Κέι και η Μιούτ. Αφιερωμένο στη Θεά Αθήνα ήταν το παραμύθι της Κυριακής που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.